οι εργαζόμενοι στο εμπόριο και συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και μάλιστα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς κανένα ουσιαστικά μέτρο προστασίας, με αυτοθυσία πολλές φορές για να μην λείψει τίποτα από κανένα λαϊκό σπίτι, με σμπαραλιασμένες εργασιακές σχέσεις, με ωράρια ατέλειωτα στη δουλειά, δίνουν και μέχρι και σήμερα μια πραγματική μάχη για αυτό ακριβώς το σκοπό. Η εργοδοσία, η μεγάλη εργοδοσία όλο αυτό το διάστημα πραγματικά τρελάθηκε στα κέρδη όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας, αλλά αντίστοιχα οι εργαζόμενοι δεν έχουν δει τίποτα απολύτως, αυτό δηλαδή που λένε θα κερδίζει τα αφεντικό, θα κερδίζω κι εγώ, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται στην πράξη πόσο ψέμα είναι. Ήταν χαρακτηριστικές οι καταγγελίες που έρχονταν όλο το διάστημα και στο σωματείο μας για ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ που πίεζαν τους εργαζόμενους να δέχονται και περισσότερο κόσμο από ό,τι προβλέπονταν στους χώρους δουλειάς, όπου δεν υπήρχε κανένα μέτρο προστασίας, που ακόμα και τα μέσα ατομικής προστασίας έπρεπε οι ίδιοι από την τσέπη τους να τα προμηθευτούν. Και βέβαια, κόσμος ο οποίος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, που θα έπρεπε να μείνει σπίτι, τέλος πάντων ό,τι προβλέπετε, να έχει τεράστια προβλήματα ακόμα και για το αυτονόητο, να πάρει μια άδεια, να μην εκτεθεί ακόμα περισσότερο στην πανδημία. Είναι χαρακτηριστική βέβαια και η στάση της τοπικής διοίκησης, να το πούμε έτσι, και πώς συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια της μεγαλοεργοδοσίας. Είχαμε και στην περίπτωση εδώ της Κέρκυρας, την αντιπεριφέρεια Κέρκυρας και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όπου από προηγούμενες περιφερειακές αρχές που ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πριν αλλάξει χέρια, επέκτηναν τα ωράρια των εργαζόμενων για ένα ολόκληρο, για το μισό χρόνο, την περίοδο δηλαδή την τουριστική, μέχρι στις 12 η ώρα το βράδυ να μπορούν τα καταστήματα να μένουν ανοιχτά. Και αξιοποιώντας την πανδημία, η αντιπεριφέρεια Κέρκυρας τέτοια εποχή πέρσι προσπάθησε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο πατώντας πάνω σε αυτό και να καταργήσει ακόμα περισσότερες Κυριακές και να ανοίγουν τα καταστήματα ακόμα περισσότερες Κυριακές από ήταν μέχρι τώρα. Κάτι βεβαίως το οποίο κάτω από την πίεση του Σωματείου των Ένωτων Εργαζόμενων για την ώρα έχει αποφευθεί, όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ανοιχτό και θα το ξαναβρούμε σύντομα μπροστά μας. Ένας άλλος νευραλγικός χώρος είναι εκείνος της καθαριότητας. Της καθαριότητας, όπως έχει προκύψει και μας έχουν έρθει τέτοιες περιπτώσεις στο σωματείο μας, τόσο του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, όσο όμως και των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Θα έλεγε κανείς ότι σε μια περίοδο που έχουμε πανδημία θα ήταν, αν μη τι άλλο, στην πρώτη γραμμή και αυτός ο χώρος. Αντίθετα όμως βλέπουμε πως οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, των διοικήσεων κτλ. Είναι εντελώς διαφορετικές τελικά από τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού τελικά όπου δέχεται αυτές τις υπηρεσίες. Τόσο στο νοσοκομείο όσο και στα σχολεία του νησιού μας, όπως φαντάζομαι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Υπάρχει τρομερή υποστελέχωση σε όλους σε αυτούς τους χώρους και βέβαια οι σχέσεις εργασίας, αυτές οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που υπάρχουν σήμερα, ουσιαστικά δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα, αντίθετα ανακυκλώνουν μια κατάσταση, ανακυκλώνουν την ανεργία, δημιουργώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα στους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στα σχολεία της Κέρκυρας, του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, που μιλάμε για περίπου 103 σχολικές μονάδες, φέτος έχουν προσληφθεί 108 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, από τους οποίους περίπου 40 δουλεύουν με απασχόληση. Και μάλιστα η πρόσφατη απόφαση του Βορύδη το καλοκαίρι έδωσε δυνατότητα ακόμα και για 2 ώρες συμβάσεις εργασίας. Αντίστοιχα και στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, όπου από τις 29 σχολικές μονάδες, 18 άτομα έχουν προσληφθεί, από τα οποία τα 15 είναι πλήρους απασχόλησης, οπότε μιλάμε ούτε καν ένας για κάθε σχολική μονάδα. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η απληρωσιά, που πολλές φορές μπορεί να κρατήσει και μήνες για αυτό το πενιχρό μισθό έτσι, που παίρνουν. Είχαμε φέτος
την πρωτοτυπία στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας να έχουμε και μαύρη εργασία στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, το οποίο έχει καταγγελθεί δημόσια και με ντοκουμέντα. Μια τεράστια κουβέντα σε σχέση με τα βαρέα και ανθυγιεινά και το μέλλον τους, που δεν ξέρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, που μπορεί σε αυτή τη φάση να τα παίρνουν, δεν ξέρουν του χρόνου τι θα γίνει, δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά για μια τέτοια κατάσταση, και όλα αυτά βέβαια έχουν αντίκτυπο και στην υπηρεσία τελικά που παρέχουν. Οι ίδιοι λένε ότι εμείς με αυτοθυσία κάνουμε τα πάντα, πεθαίνουμε μέσα στα σχολεία για να τα κρατήσουμε καθαρά, όμως αντικειμενικά τα λίγα χέρια δεν μπορούν τελικά να βγάλουν όλο αυτό τον όγκο δουλειάς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τη δημόσια υγεία. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που πολλές φορές έχει φέρει στη Βουλή τέτοια ζητήματα που έχει καταγγείλει το σωματείο μας, έχουν έρθει στη Βουλή αναδεικνύοντάς τα, ζητώντας και από τους υπουργούς, την κυβέρνηση, να πάρει θέση, να δώσουν απαντήσεις και να δώσουν, γιατί όχι, και λύσεις σε κάποια τέτοια ζητήματα. Τέλος, για να μην κουράζω και πολύ, όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα έχουμε ξεκάθαρο, και το βλέπουμε κιόλας και μέσα στους εργασιακούς χώρους, έχουν ένα και μόνο στόχο, την αύξηση της κερδοφορίας των μεγαλοεπιχειρηματιών, που ουσιαστικά πατάει πάνω στο τσάκισμα της ζωής των ίδιων των εργαζόμενων. Ο τελευταίος νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη φέρνει μαζί του και ένα συνδικαλιστικό νόμο, ακριβώς για να κόψει όποιο κεφάλι πάει να σηκωθεί, να φημώσει όποια φωνή πάει να ακουστεί. Στην Κέρκυρα είχαμε τη δεύτερη περίπτωση πανελλαδικά εκλεγμένου συνδικαλιστή, ο οποίος διώκεται σήμερα για τη συνδικαλιστική του δράση. Ο συνάδελφος ο Ταμίας του Σωματείου μας, του Κερκυριακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο οποίος εργάζεται, λέμε εμείς, σε μια μεταφορική εταιρεία της Κέρκυρας, ο οποίος, επειδή μπήκε μπροστά για να οργανώσει τους συναδέλφους του, να ζητήσει από την εργοδοσία να πάρει μέτρα για τις προστασίες υγείας για το νέο κορονοϊό, για δεδουλευμένα, για να μην υπάρχουν βλαπτικές μεταβολές, μπήκε στο στόχαστρο της εργοδοσίας, και μάλιστα σε μία από τις παρεμβάσεις πριν ακόμα ψηφιστεί ο νόμος έκτρωμα του Χατζηδάκη, η ίδια η εργοδοσία ανερυθρίαστα μας είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, για μένα αυτό είναι πρόβλημα, ψάχνω να βρω τη νομική φόρμουλα όπου θα μπορέσω να απαλλαγώ από αυτόν. Ξεκάθαρα. Λίγες μέρες μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου πια, έφτασε η απόλυση του συναδέλφου, που παρότι ακόμα και η επιθεώρηση εργασίας την κρίνει παράνομη, το στέλνει στα δικαστήρια βεβαίως, στα αστικά δικαστήρια, και εκεί ένας άνεργος πια που δεν έχει εισόδημα θα πρέπει να βρει περίπου 2 με 3.000 ευρώ για να αποδείξει αυτό το οποίο λέει η επιθεώρηση εργασίας. Και αν αυτό συμβαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος συνδικαλίζεται, είναι οργανωμένος κτλ., φανταζόμαστε τι μπορεί να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που ακόμα δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος, να πω ότι οι διεργασίες που συμβαίνουν όλο αυτό το διάστημα είναι ελπιδοφόρες. Ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι μπαίνουν στο μάχη. Έχουμε μεγαλύτερες ή μικρότερες νίκες σε καθημερινή βάση, και είναι αυτό πολύ ελπιδοφόρο για το μέλλον. Και για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα για τη βοήθεια που μας προσφέρει.